Αυτή είναι η στιγμή που η 10χρονη Μαρκέλα φτάνει έξω από το βενζινάδικο στην Καλαμαριά. Εκεί την είχε αφήσει λίγο πριν η μυστηριώδης γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά. Ψάχνουν να βρουν αυτή τη γυναίκα. Ποια είναι αυτή η γυναίκα ύποπτη? Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει στα χέρια της τα στοιχεία της 40χρονης που φέρεται να απήγαγε τη 10χρονη Μαρκέλα. Κάμερες κλειστού κυκλώματος, τόσο στην περιοχή της Τούμπας όσο και της Καλαμαριάς, έχουν καταγράψει τις κινήσεις της μυστηριώδης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρκέλα την έχει αναγνωρίσει και βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό της. Φορούσε μάσκα, φορούσε σαν μια κουκούλα, μου είπε, δεν ξέρω. Είδε αυτή την κυρία και μάλιστα ήταν πολύ καλυμμένη και αναρωτήθηκαν γιατί φοράει τόσο πολλά ενώ έχει τόσο ζέστη. Η δράστη της απαγωγής φαίνεται ότι ανήκει στο ευρύτερο περιβάλλον της μικρής, αφού ο τρόπος με τον οποίο την πλησίασε το μεσημέρι της Πέμπτης προδίδει οικειότητα. Υπάρχει όμως μια, και θα θέλαμε να το πούμε αυτό, μια έτσι κοντά στην οικογένεια κάποια πράγματα, ναι, τα οποία ελπίζουμε να τεκμηριωθούν, να αποδειχτούν και να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Από πού είναι αυτές τις πληροφορίες που έχετε, από το οικογενειακό περιβάλλον? Είναι από περιβάλλον κοντινό στις οικογένειες. Την κοκκινομάλα που λένε ότι είναι από το οικογένειο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αναγνώρισε λέει μια κυρία. Λέει αυτό. Ναι. Εμάς τι μας λένε? Όποιος και να είναι, είτε μητέρα μου να είναι, πατέρας μου, γιαγιά μου, αδερφή μου, να πάει και να κληθεί μπροστά στη δικαιοσύνη και άμα έχει κάνει κάτι τέτοιο να σε πει στη φυλακή. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας βρίσκεται και κοινωνικός περίγυρος της μικρής, αφού με αναφορά της στην εισαγγελία ενηλίκων Θεσσαλονίκης, η οργάνωση Χαμόγελο του Παιδιού ζήτησε να ελεγχθούν οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού.